τι θα τραβήξει αυτό το βίντεο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι την εποχή εκείνη, όταν κατέβηκα για πρώτη φορά με σκοπό να δω το Άγιο Φως, δεν ήξερα κι εγώ εάν το Άγιο Φως πραγματικά είναι γεγονός ή είναι ένας θρύλος. Και αν θέλετε για την ακρίβεια, σκεφτόμουν ότι θα το απομυθοποιήσω, διότι θα αποδείξω ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να μπορεί να κινηματογραφηθεί. Βλέπετε εδώ ήδη κάποιες αστραπές. Να σας διακόψω να, ναι, και να πω στους τηλεθεατές ότι αυτό που βλέπουμε σαν αστραπές. Είναι το Άγιο Φως πλέον αυτό. Ναι, είναι αυτό το Άγιο Φως. Ναι, ναι. Αυτό είναι ήδη το Άγιο Φως που φαίνεται εδώ. Και αυτό είναι ένα αποκλειστικό ντοκουμέντο. Είναι αυτό το οποίο καταγράφει η δική σας ερασιτεχνική κάμερα. Τώρα βλέπετε, είδατε μια φωτεινή σφαίρα που πέρασε. Ειδικά αυτό είναι κάτι το μοναδικό πραγματικά. Δεν υπάρχει. Δεν έχω δει άλλο βίντεο που να υπάρχει. Οι αστραπές υπάρχουν μεν. Αλλά δύο φωτεινές σφαίρες που βγήκαν τη στιγμή εκείνη μέσα από τον Πανάγιο Τάφο, σαν φωτιές, σαν λάμψεις, τις οποίες κατέγραψε το βίντεο, θα το ξαναδούμε ίσως αργότερα, είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Παρακαλώ την Ιωάννα. Με συγκλώνησε και εμένα και μου απέδειξε περίτρανα ότι το Άγιο Φως βέβαια είναι ένα γεγονός, ένα είναι μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας. Θα παρακαλέσω την Ιωάννα την Καλιστράτου, τη σκηνοθέτηδα της εκπομπής, η οποία ήδη θα αρχίσει τη διαδικασία να γυρίσει πίσω και σε αργή κίνηση το βίντεο, έτσι ώστε οι τηλεθεατές και εμείς μαζί να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα και να δούμε όλες αυτές τις αστραπές, okay, οι οποίες, όπως είδατε, εμφανίζονται μέσα στον Άγιο Τάφο λίγο πριν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης πάρει το Άγιο Φως και βγει από την κρύπτη για να μοιραστεί το Άγιο Φως με τους πιστούς. Νομίζω πολύ, κυρία Παλαϊτσάκη, ναι, ναι, ότι το Άγιο Φως είναι απλώς η φλόγα που δίνει ο Πατριάρχης από τις λαμπάδες του. Δεν γνωρίζουν δηλαδή ότι κατέρχεται εξ ουρανού θαυματουργικός. Ότι είναι ένα θαύμα. Δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος αυτό και πραγματικά αξίζει να το δει όπως είχατε την ιδέα να το δείξουμε. Το βλέπετε τώρα σε αργή κίνηση. Βλέπετε αργή κίνηση στην οθόνη. Βλέπετε αστραπές, φλας αστραπές να λούζουν τον Ιερό Ναό και είναι η στιγμή που λίγο πριν θα μοιραστεί το Άγιο Φως στους πιστούς. Πατέρα Αντώνιε, τι νιώσατε όταν είδατε αυτή την εικόνα? Κοιτάξτε, είναι ένα συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική. Βλέπετε τώρα τη λάμψη αυτή. Να μην είναι εικόνα εκεί, παρακαλώ. Πραγματικά, ναι, τη δείχνει πάρα πολύ καλά το βίντεο. Έχει εστιάσει στη σφαίρα τη φωτεινή που βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο. Το βλέπετε. Πάνω από τα κεφάλια του κόσμου. Είναι μια φλόγα, η οποία λογικά θα έπρεπε να κάψει τους ανθρώπους, να καίει τον κόσμο. Και παραδόξως βέβαια δεν την αντελήφθη κανείς. Την κατέγραψε όμως η κάμερα. Και κάποια άλλη φωτεινή σφαίρα από τα αριστερά προς τα πάνω που βγήκε, την οποία βέβαια είδα εγώ με τα μάτια μου, αλλά δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα να τη γράψω με το βίντεο. Κοιτάξτε, η στιγμή είναι συγκλονιστική. Ο κόσμος κλαίει εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπουν όχι μόνο τις φωτεινές αυτές σφαίρες, αλλά και τις λάμψεις που υπάρχουν στον αέρα. Συγκλονίζεται πραγματικά. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Είναι ένα θαύμα στην κυριολεξία. Πατέρα Αντώνη, η πιστή, όταν γίνεται αυτός ο καταιγισμός των αστραπών, το βλέπει εκείνη την ώρα ταυτόχρονα ή το κατέγραψε η κάμερα χωρίς όλοι να αντιληφθούν τι γινόταν? Το βλέπουν οι περισσότεροι, το βλέπουν. Όχι όμως όλοι, γιατί εγώ μίλησα με άλλους προσκυνητές αργότερα. Υπήρχαν μερικοί που αναρωτιόντουσαν και λέγανε δεν ξέρω, λέει, το είδα, δεν το είδα κτλ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και εμείς που το είδαμε, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, δηλαδή κάτι το οποίο ξεφεύγει από από το φυσιολογικό, από τις φυσιολογικές σου αισθήσεις, είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Και εμείς δηλαδή μερικές ώρες αργότερα από το... Κοιτάξτε τώρα μια λάμψη, υπερβολική λάμψη μπροστά από τον Πανάγιο Τάφο, που είναι κατά πάσα πιθανότητα το Άγιο Φως. Μάλιστα. Επειδή νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα στην εκπομπή να το ξαναδείξουμε, γιατί είναι μια συγκλονιστική στιγμή, δεν σας κρύβω ότι εγώ δεν το ήξερα, ενώ έχω ακούσει πάρα πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους που πήγαν στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Κυρίου. Και φυσικά όλη η θεματολογία της εκπομπής μας των τελευταίων ημερών έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά και σκέψεις. Και θα επιχειρήσουμε να τα καλύψουμε όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό, να το καλύψουμε στους χρόνους μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα την δική σας γνώμη, πατέρα μου, διότι μάλιστα, έχετε και εσείς μαρτυρίες από την Ιερουσαλήμ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω προσωπική εμπειρία με το Άγιο Φως. Πραγματικά κάτι το συγκλονιστικό. Πέραν αυτό που είπε ο πατέρας Αντώνιος, εγώ το έχω πιάσει το Άγιο Φως. Δηλαδή, πήρα φως με τα 33 κεριά μου. Αυτό. Ανάβει μια δέσμη κεριά, σύμβολικό αυτό. Δηλαδή δεν κρατώ με εκεί πέρα μια λαμπάδα. Κρατούμε μια δέσμη κεριών, 33 κεριών.
Λοιπόν, πήρα φως απευθείας από τον Πατριάρχη, όταν εξήρθε από το κουβούκλιο. Mm-hmm. Λοιπόν, και έβαλα πάνω τα χέρια μου. Ζεστό, θερμό, αλλά το άντεχα. Και ξανά. Με πλησίασαν κι άλλοι και έκαναν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, βλέποντας έναν ιερέα, καταλάβανε ότι το αντέχουμε. Και έβαλα το χέρι μου, έβαζαν κι αυτοί. Το χέρι μου άρχισε να κοκκινίζει. Ένιωθα ότι περνούσε μέσα η φωτιά στο σώμα μου. Το χέρι μου αυτό ήταν όλο έτσι θερμό. Και περίπου 2 λεπτά κράτησε αυτή η υπόθεση. Μετά, περίπου, μάλλον πέρασαν τα 2 λεπτά. Μετά οι καύσεις γίνονταν πιο έντονη και δεν το άντεχε πλέον το ανθρώπινο, ο ανθρώπινος οργανισμός. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω ζήσει λοιπόν. Και εκείνη τη στιγμή, και αν πέθανα, θα έλεγα Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Με είχε τόσο πολύ έτσι συναρπάσει το γεγονός. Ήμουνα σε έναν διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή, έκλαιγα από συγκίνηση. Ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό, κάτι αξέχαστο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, έχω ζήσει λοιπόν την εμπειρία αυτή. Mm-hmm. Και μάλιστα έχω τα κεριά κοινά. Δεν ήξερα ότι θα είναι εδώ πέρα σήμερα το θέμα αυτό. Έχω τα κεριά τα οποία άνοιξα και μετά τα έλυσα και τα έχω εις, εις μαρτυρία. Εάν τώρα βγάλω ένα κερί από τα 33 και το ανάψω, δεν το αντέχω το ένα κερί. Και άντεξα επί 2 λεπτά περίπου τα 33 κεριά. Λοιπόν, ποια άλλη απόδειξη λοιπόν ότι εκεί έχουμε ένα θαύμα έτσι μεγάλο και τρανό που είναι απόρρια της Αναστάσεως του Χριστού. Μας δείξατε ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο καταγράψατε με ερασιτεχνική φυσικά κάμερα, αυτό το οποίο συνέβαινε μέσα στον Πανάγιο Τάφος, όταν το Άγιο Φως ερχόταν, είναι λίγο πριν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης βγει με το Άγιο Φως για να το μοιράσει στους πιστούς. Να ξαναδούμε παρακαλώ τα πλάνα, τα οποία είδαμε χτες. Είναι η στιγμή, πατέρα Αντώνη, θέλετε να μας θυμίσετε λίγο... Ναι, είναι μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Ακριβώς μπροστά από τον Πανάγιο Τάφο. Όταν λέμε Πανάγιος Τάφος, είναι το μέρος όπου κατά την παράδοση ήταν ο τάφος του Χριστού και από εκεί αναστήθηκε ο Χριστός. Και εκεί πάνω υπάρχει τώρα ένα παρεκκλήσιο. Και όλα αυτά είναι μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Αλλά ήθελα να πω αυτό που ίσως δεν τονίστηκε χθες, ότι το Άγιο Φως δεν είναι ένα απλώς φαινόμενο. Πέρα από αυτό το οποίο ανάβουν οι λαμπάδες του Πατριάρχη, ας πούμε, μόνοι τους, ότι ανάβει η καντήλα που είναι πάνω στον Πανάγιο Τάφο μόνη της. Και πολλές λαμπάδες του κόσμου ανάβουν μόνες τους. Γι' αυτό βλέπετε, ο κόσμος έχει σηκωμένες τις λαμπάδες ψηλά. Επειδή γνωρίζει το γεγονός αυτό. Όταν πήγα το 1994 για πρώτη φορά, πραγματικά δεν το πίστευα κι εγώ ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το 1995 όμως που είδα το Άγιο Φως για δεύτερη φορά, είδα με τα μάτια μου πραγματικά λαμπάδες του κόσμου να ανάβουν μόνες τους. Το 1994, πατέρα Αντώνη, όταν πήγατε το 1994, πήγατε ως κοσμικός, έτσι. Ναι, ήμουν λαϊκός το 1994. Το 1995 ήμουν κληρικός και ήμουν από τους πρώτους που κατέβηκαν από το Άγιο Βήμα μαζί με την πομπή του Πατριάρχη και τότε μάλιστα το 1995 συνέβη κάτι που αρκετά πρωτότυπο. Το Άγιο Φως βγήκε λίγο πριν ο Πατριάρχης πλησιάσει τον Πανάγιο Τάφο, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο. Βέβαια μετά όταν μπήκε στον Πανάγιο Τάφο ο Πατριάρχης, πολύ περισσότερο έτσι μέσα οι λάμψεις κατέκλυσαν τον ναό, αλλά είχε αρχίσει, ξεκίνησαν δηλαδή οι λάμψεις και οι αστραπές μέσα στο ναό της Αναστάσεως, μόλις βγήκε η πομπή, η λιτανία δηλαδή, μόλις κατέβαινε από το Άγιο Βήμα. Και ήταν κάτι το εκπληκτικό, γιατί είδα, σας λέω, λαμπάδες του κόσμου να ανάβουν μόνες τους. Mm-hmm. Είναι, ξέρετε, ένα φαινόμενο καταπληκτικό. Άκουσα αυτές τις μέρες, όχι αυτές τις μέρες, πριν από λίγους μήνες, ότι κάποιος στην τηλεόραση προσπάθησε να ανάψει λαμπάδες με πυροτεχνικό τρόπο. Δεν ξέρω τι έφλεκτα υλικά είχε κτλ. Αυτά είναι αστεία, κυρία Παλαϊτσάκη. Όποιος πάει στους Αγίους Τόπους και δει αυτά τα πράγματα με τα μάτια τους να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια του. Πραγματικά δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά είναι ένα θαύμα. Πατέρα Αντώνη, θα ήθελα να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι αυτό που βλέπουν, όπου υπάρχουν λάμψεις, δεν είναι ούτε φλάζα από φωτογραφικές μηχανές, ούτε κάποια άλλη τεχνική φωτός που χρησιμοποιείται από τεχνητά μέσα. Διότι πολλοί, βλέποντάς το, είπαμε, μα τι είναι, λέιζερ, είναι εκεί παρακαλώ να παγώσει η εικόνα. Υπάρχουν... Ναι, όχι μόνο εδώ, ξέρετε, και πιο κάτω να παγώσει, εκεί όπου υπάρχει κάτι το μοναδικό σε αυτό το βίντεο. Υπάρχουν 2 φωτεινές σφαίρες, οι οποίες βγαίνουν από αριστερά και από δεξιά του Παναγίου Τάφου, που είναι φλόγες, σε σχήμα, ας πούμε, περίπου κεφαλής ανθρώπου. Και αυτό, βέβαια, έχουν χρώμα πορτοκαλί και δεν μπορεί, βέβαια, κανένας να δώσει εξήγηση γι' αυτό. Είναι ένα καθαρό θαύμα. Κάθουμε ζήσει και εμείς. Πατέρα Αντώνιε, πώς αισθάνονται εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι, μια που το ζήσατε εσείς την πρώτη χρονιά, το 1994, όταν βλέπουν αυτή τη συγκλονιστική εικόνα με ένα φως το οποίο
με τη μορφή μπάλας σκάει μέσα στον ναό της Αναστάσεως. Αυτό, ειδικά αυτές τις σφαίρες, να βλέπετε τώρα ακριβώς μπροστά στην οθόνη μας, από αριστερά βγαίνουν οι σφαίρες. Αλλά δεν το βλέπουν όλοι αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι το παράδοξο. Και αυτές τις σφαίρες λίγοι τις είδανε. Εγώ είδα την σφαίρα η οποία βγήκε από τα αριστερά του Παναγίου Τάφου και η κάμερα την οποία είχα ανοιχτή στον ώμο μου και δεν έβλεπα μέσα από αυτήν, για να μην χάσω το θέαμα με τα μάτια μου. Η κάμερα λοιπόν συνέλαβε μια σφαίρα η οποία βγήκε από τα δεξιά και την οποία εγώ είδα εκ των υστέρων. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι βλέπεις θαυμαστά πράγματα, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν βλέπεις. Και ή άλλα πράγματα βλέπει ο ένας, άλλα πράγματα βλέπει ο άλλος, άλλα πράγματα καταγράφει η κάμερα. Πάντως, βέβαια, όλος ο κόσμος, οι περισσότεροι θα έλεγα, βλέπουν αυτά τα θαυμαστά πράγματα και είναι ο ναός σε ένα παραλήρημα εκείνη την ώρα. Φωνάζουν, άλλοι κλαίνε με λυγμούς. Είναι συγκλονιστικό το θέαμα πραγματικά. Να σας διακόψω να πω στους τηλεθεατές ότι αυτό που βλέπουμε σαν αστραπές είναι το Άγιο Φως πλέον αυτό. Είναι αυτό το Άγιο Φως. Ναι, ναι. Αυτό είναι ήδη το Άγιο Φως που φαίνεται εδώ. Και αυτό είναι ένα αποκλειστικό ντοκουμέντο. Είναι αυτό το οποίο καταγράφει η δική σας ερασιτεχνική κάμερα. Τώρα βλέπετε, είδατε μια φωτεινή σφαίρα που πέρασε. Ειδικά αυτό είναι κάτι το μοναδικό πραγματικά. Δεν υπάρχει, δεν έχω δει άλλο βίντεο που να υπάρχει. Οι αστραπές υπάρχουν μεν, αλλά δύο φωτεινές σφαίρες που βγήκαν τη στιγμή εκείνη μέσα από τον Πανάγιο Τάφο, σαν φωτιές, σαν λάμψεις, τις οποίες κατέγραψε το βίντεο, θα το ξαναδούμε ίσως αργότερα, είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Παρακαλώ και την με συγκλώνησε και εμένα και μου απέδειξε περίτρανα ότι το Άγιο Φως βέβαια είναι ένα γεγονός, ένα μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας. Θα παρακαλέσω την Ιωάννα την Καλιστράτου, τη σκηνοθέτηδα της εκπομπής, η οποία ήδη θα αρχίσει τη διαδικασία να γυρίσει πίσω και σε αργή κίνηση το βίντεο, έτσι ώστε οι τηλεθεατές και εμείς μαζί να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα και να δούμε όλες αυτές τις αστραπές, οι οποίες, όπως είδατε, εμφανίζονται μέσα στον Άγιο Τάφο, λίγο πριν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης πάρει το Άγιο Φως και βγει από την κρύπτη για να μοιραστεί το Άγιο Φως με τους πιστούς. Νομίζω πολύ, κυρία Παλαϊτσάκη, ότι το Άγιο Φως είναι απλώς η φλόγα που δίνει ο Πατριάρχης από τις λαμπάδες του. Δεν γνωρίζουν δηλαδή ότι κατέρχεται εξ ουρανού θαυματουργικός. Ότι είναι ένα θαύμα. Δεν το γνωρίζει πολλοίς κόσμος αυτό και πραγματικά αξίζει να το δει όπως είχατε την ιδέα να το δείξουμε. Το βλέπετε τώρα σε αργή κίνηση. Βλέπετε αργή κίνηση στην οθόνη. Βλέπετε αστραπές, φλάς αστραπές να λούζουν τον Ιερό Ναό και είναι η στιγμή που λίγο πριν θα μοιραστεί το Άγιο Φως στους πιστούς. Πατέρα Αντώνιε, τι νιώσατε όταν είδατε αυτή την εικόνα? Κοιτάξτε, είναι ένα συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική. Βλέπετε τώρα τη λάμψη αυτή. Να μην είναι εικόνα εκεί, παρακαλώ. Πραγματικά, τη δείχνει πάρα πολύ καλά το βίντεο. Έχει εστιάσει στη σφαίρα τη φωτεινή που βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο. Το βλέπετε. Πάνω από τα κεφάλια του κόσμου. Είναι μια φλόγα, η οποία λογικά θα έπρεπε να κάψει τους ανθρώπους, να καίει τον κόσμο. Και παραδόξως βέβαια δεν την αντελήφθη κανείς. Την κατέγραψε όμως η κάμερα. Και κάποια άλλη φωτεινή σφαίρα από τα αριστερά προς τα πάνω που βγήκε, την οποία βέβαια είδα εγώ με τα μάτια μου, αλλά δεν πρόλαβα να τη γράψω με το βίντεο. Κοιτάξτε, η στιγμή είναι συγκλονιστική. Ο κόσμος κλαίει εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπουν όχι μόνο τις φωτεινές αυτές σφαίρες, αλλά και τις λάμψεις που υπάρχουν στον αέρα. Συγκλονίζεται πραγματικά. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Είναι ένα θαύμα στην κυριολεξία. Πατέρα Αντώνη, η πιστή, όταν γίνεται αυτός ο καταιγισμός των αστραπών, το βλέπει εκείνη την ώρα ταυτόχρονα ή το κατέγραψε η κάμερα χωρίς όλοι να αντιληφθούν τι γινόταν? Το βλέπουν, οι περισσότεροι το βλέπουν. Όχι όμως όλοι, γιατί εγώ μίλησα με άλλους προσκυνητές αργότερα. Υπήρχαν μερικοί που αναρωτιόντουσαν και λέγανε δεν ξέρω, λέει, το είδα, δεν το είδα κτλ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και εμείς που το είδαμε, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, δηλαδή κάτι το οποίο ξεφεύγει από από το φυσιολογικό, από τις φυσιολογικές σου αισθήσεις, είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Και εμείς δηλαδή μερικές ώρες αργότερα από το... Κοιτάξτε τώρα μια λάμψη, υπερβολική λάμψη μπροστά από τον Παναγιο Τάφο, που είναι κατά πάσα πιθανότητα το Άγιο Φως. Μάλιστα. Επειδή νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα στην εκπομπή να το ξαναδείξουμε, γιατί είναι μια συγκλονιστική στιγμή, δεν σας κρύβω ότι εγώ δεν το ήξερα, ενώ έχω ακούσει πάρα πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους που πήγαν στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Κυρίου. Και φυσικά όλη η θεματολογία της εκπομπής μας των τελευταίων ημερών έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά και σκέψεις.